Είμαστε η ομάδα Energy Kids και αποτελούμαστε από τη Βασιλική Μπαλαφούτη, εμένα που με λένε Μαριλένα Φιτέλα, τον Απόλλωνα του Μάλαμα, τον Ξενοφόν Μανολόπουλο και την Μεριέτα Θεόκα. Αυτή εδώ είναι η κατασκευή μας. Είναι μία μακέτα που αναπαραστά την Ανάφη, ένα απομακρυσμένο νησί των Κυκλάδων, που δεν έχει πολλούς τρόπους για να παράξει ρεύμα. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει μερικούς συνηθισμένους, τους βλέπετε επειδή έχουν τοποθετική εκεί, αλλά έχουμε βρει και μία άλλη δική μας κατασκευή, μία αντλία και μία βαλβίδα, η οποία όταν το βράδυ το νερό κατεβαίνει από αυτή την τεράστια φυσική κοιλότητα που μετατρέψαμε σε τεχνητή λίμνη στη θάλασσα μέσω της βαλβίδας, γυρίζει μία προπέλα και έτσι παράγει ρεύμα μέσω μίας διαδικασίας. Αυτά περιληπτικά. Δηλαδή από τα κύματα έχουμε την ενέργεια. Έχουμε από τα κύματα, από το νερό, από τον αέρα, τον ήλιο και τα υπόγεια ρεύματα, τα υποθαλάσσια ρεύματα. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα και εδώ στην Καλαμάτα. Δεν γίνεται, διότι δεν έχουμε αυτή τη φυσική κοιλότητα, έτσι ώστε να την κάνουμε τεχνητή λίμνη και να βγάλουμε νερό. Συμμετείχατε στον Πανελλήνιο διαγωνισμό και βγήκατε δεύτερη ομάδα. Ναι. Τα συναισθήματα ποια είναι? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία να πάμε εκεί και να διαγωνιστούμε με όλες αυτές τις ομάδες. Και πιστεύω. Διαγωνισμό να πούμε ότι συμμετείχαν 75 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Ναι, από όλη την Ελλάδα. 77, πολύ καλύτερα. Είχατε άγχος, είχατε αγωνία, τι είχατε? Είχαμε πάρα πολύ αγωνία γιατί ήταν πάρα πολλές οι ομάδες και λέμε αποκλείεται να πούμε τώρα, πάει, τη βάψαμε. Γιατί είχε τρεις φάσεις ο διαγωνισμός. Με μία που ήταν να βγούμε στους 40, μία που ήταν στους 20 και μία στους 10. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και ακούσατε το όνομα της ομάδας, τι έγινε στην αίθουσα? Χοροπηδούσαμε, φωνάζαμε και μετά πήγαμε να πάρουμε τα βραβεία. Πόσο χρειάστηκε να φτιάξετε όλη αυτή την κατασκευή, γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύπλοκη? Ναι, αρχίσαμε από την αρχή της χρονιάς. Ναι, αυτό. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Ναι. Σε καθημερινή βάση ή κάποια στιγμή? Είχαμε κάθε Παρασκευή μάθημα, αλλά μας έπαιρνε και από τα μαθήματα το πρωί. Ποιοι καθηγητές εδώ, ποιοι δάσκαλοι σας βοήθησαν? Ο κύριος Κώστας. Ο Κοταρίδης. Ο Κοταρίδης, ναι, και η κυρία Εργίνα Ορφανού. Εγώ ουσιαστικά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής πέρασα πολύ ωραία. Είχα πολλή αγωνία πριν βγουν τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα. Και τελικά, πώς νιώθεις μετά την δεύτερη θέση? Πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, θα συνεχίσεις να ασχολείσαι με τη ρομποτική? Εννοείται, ναι. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι πολύ με τη ρομποτική, γιατί μου αρέσει, είναι μια δραστηριότητα πολύ ωραία. Όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις, τι σου αρέσει? Όχι, δεν έχω σκεφτεί ακόμη. Ένιωσα πολύ ωραία, ήταν πολύ αγχωτικό, αλλά μου άρεσε εκεί όπως πέρασα. Ήταν πάρα πολλά άτομα, βγήκαν δεύτεροι και αυτό είναι πολύ ωραίο από τόσες ομάδες. Οι ιδέες των άλλων σχολείων σου άρεσαν, δηλαδή τα παιδιά ήταν δημιουργικά? Ήταν δημιουργικά τα άλλα παιδιά, μου άρεσαν οι ιδέες τους. Είχαν σκεφτεί ωραία πράγματα. Όπως ξέρετε, το σχολείο έχει όμιλο ρομποτικής και συμμετέχετε πολλά παιδιά και από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη δημοτικού. Μια από τις ομάδες του ομίλου ρομποτικής στην Αθήνα πριν λίγες μέρες, το περασμένο Σάββατο, πήρε το δεύτερο βραβείο από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή από όλα τα σχολεία που είχαν λάβει μέρος από όλη την Ελλάδα, πήρε το δεύτερο βραβείο. Να σας πω μόνο ότι οι ομάδες που είχαν λάβει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό ρομποτικής του Δημοτικού ήταν περίπου 1450. Από αυτές τις 1450, οι 75 καλύτερες από όλη την Ελλάδα πήγαν στον τελικό που έγινε στην Αθήνα, στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου. Και από αυτές τις 75 καλύτερες, εμείς βγήκαμε οι δεύτεροι από όλη την Ελλάδα. Ήταν νομίζω πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν θα βραβεύσουμε τον όμιλο ρομποτικής, την ομάδα που πήρε αυτό το βραβείο, και τα παιδιά θα σας εξηγήσουν και λίγο πώς λειτουργεί αυτό που είχαν φτιάξει.